εδώ τις ερωτήσεις κρίσεως πάνω στην εκτέλεση του Prim και του Dijkstra. Καλή γνώση της εκτέλεσης των αλγορίθμων. Παραδείγματα πολλά για να έχουμε καλή διέστηση πίσω από την εκτέλεση των αλγορίθμων θα μας οδηγήσουν στις σωστές απαντήσεις. Στον αλγόριθμο του Prim, αν σε κάποιο βήμα μία ακμή μπει στο ελάχιστο θετικό δέντρο, τότε παραμένει μέχρι το τέλος του αλγορίθμου. Πράγματι, αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο αλγόριθμος του Prim, δηλαδή σε κάθε βήμα βάζει και μία ακμή στο ελάχιστο θετικό δέντρο. Ποια ακμή? Αυτή με το ελάχιστο βάρος από τις υποψήφιες, δηλαδή οι υποψήφιες ακμές, θυμίζω, ακμές που έχουν το ένα τους άκρο μέσα και το άλλο άκρο εκτός του θετικού δέντρου. Το ερώτημα 2 είναι λάθος. Στον αλγόριθμο του Dijkstra, αν η ετικέτα μιας κορυφής ελαττωθεί σε κάποιο βήμα, τότε διατηρεί αυτή την τιμή μέχρι τέλους του αλγορίθμου. Είναι λάθος, γιατί η ετικέτα του αλγόριθμου Dijkstra, μόνο όταν οριστικοποιηθεί, τότε και μόνο τότε, πάβει να εξετάζεται. Μπορούμε να κάνουμε και κάποιο κατάλληλο αντιπαράδειγμα εδώ πέρα, έτσι, να έχουμε εδώ τον τερματισμό TAF, ας πούμε. Και εδώ πέρα θα βάλω στον τερματισμό TAF, έχω ότι έχει στην αρχή ετικέτα συνάπειρο. Και θα βάλω και τρία μονοπάτια που αναδηγούν στον TAF. Και όπως έχουμε πει, τέτοιες απλές ιδιότητες στον αλγόριθμο του Dijkstra δεν ισχύουν. Ο Dijkstra έχει πολύπλοκο τρόπο λειτουργίας και έτσι τέτοιου τύπου απλά επιχειρήματα δεν θα λειτουργήσουν ποτέ. Οπότε θα βάλω ότι αυτή η ακμή έχει ένα βάρος 1, αυτή η ακμή έχει ένα βάρος 2 και αυτή έχει ένα βάρος 3. Θα βάλω επίσης εδώ πέρα ένα βάρος το οποίο είναι 10, θα βάλω εδώ ένα βάρος το οποίο είναι 8 και θα βάλω και εδώ ένα βάρος που είναι 6. Ακριβώς για να δείξουμε το γεγονός ότι η ετικέτα μιας κορυφής ελαττώνεται, μπορεί να ελαττωθεί πολλές φορές όταν τρέχει ο αλγόριθμος του Dijkstra. Τρέχω πολύ γρήγορα και ένα παραδειγματάκι εδώ. Πρώτα απ' όλα θα οριστικοποιηθεί η κορυφή αφετηρία. Να βάλω λίγο και ετικέτες στις κορυφές, V2, V3, V4 κτλ. Οπότε τώρα η επόμενη κορυφή που θα οριστικοποιηθεί θα είναι διορθώμενας βέβαια πρώτα τις ετικέτες. Αυτή θα γίνει 1, αυτή θα γίνει 2 και αυτή θα γίνει 3. Οπότε στο επόμενο γύρο θα οριστικοποιηθεί η κορυφή V2, θα διορθωθεί πρώτη φορά η ετικέτα της κορυφής TAF και θα γίνει 11. Έπειτα, δες εδώ ότι η ετικέτα ελαττώθηκε στο βήμα αυτό και θα δούμε ότι δεν θα διατηρήσει βέβαια την τιμή 11 μέχρι τέλος του αλγορίθμου. Στο επόμενο βήμα η κορυφή που οριστικοποιείται είναι η V2, γιατί βρίσκεται το καλύτερο μονοπάτι προς αυτή την κορυφή από τις μη οριστικοποιημένες. Η ετικέτα της TAF θα γίνει από 11 10. Ομοίως τώρα αυτό επαρκεί βέβαια τώρα ήδη για να σταματήσουμε και να απαντήσουμε ότι είναι λάθος. Παρ' όλα αυτά, στο επόμενο επαναληπτικό βήμα θα οριστικοποιηθεί και η κορυφή V4. 3 και 6, 9 το βάρος αυτής της ετικέτας. Άρα λοιπόν η TAF θα οριστικοποιηθεί θα αλλάξει τιμή για μία ακόμα φορά. Και τώρα με το καλό η TAF θα οριστικοποιηθεί και βρέθηκε το καλύτερο μονοπάτι με συνολικό βάρος 9 για να φτάσω σε αυτήν. Λάθος λοιπόν το ερώτημα 2. Πάμε στο ερώτημα 3. Ο αλγόριθμος του Prim πάντα θα συμπεριλάβει τουλάχιστον μία ακμή ελαχίστου βάρους στο ελάχιστο συνδετικό δέντρο. Αυτό το ερώτημα το μελετήσαμε και σε προηγούμενο σωστό λάθος και είδαμε ότι είναι σωστό. Τέτοιου τύπου ιδιότητες ισχύουν λοιπόν στον αλγόριθμο του Prim. Και βεβαίως αυτό ισχύει για να δώσουμε μία διέστηση, γιατί όταν με το καλό αυτή η ακμή ελαχίστου βάρους, φαντάσου ότι έχεις μία ακμή με βάρος 1 στο γράφημα και όλες οι υπόλοιπες ακμές του γραφήματος είναι παραπάνω από 1, είναι 2, είναι 5, είναι 8. Αυτή είναι η κοιλίδα που εξαπλώνεται βάζοντας μέσα τις κορυφές και ακμές σε κάθε βήμα. Με βάση το γεγονός ότι επιλέγεται αυτή που έχει την ελάχιστο βάρος. Όταν με το καλό λοιπόν η κορυφή με το ελάχιστο βάρος γίνει υποψήφια. Και πότε θα γίνει αυτό? Όταν το ένα από τα δύο της άκρα μπει με στην κοιλίδα. Αυτό είναι αναπόφευκτο, γιατί σίγουρα όλες οι κορυφές μπαίνουν στο συνδετικό δέντρο σε κάποια στιγμή. Στο βήμα αυτό λοιπόν αυτή η ακμή ελαχίστου βάρους θα επικρατήσει όλων των υπολείπων υποψηφίων ακμών. Άρα λοιπόν αυτή εδώ η ακμή θα περιληφθεί σίγουρα. Χρήσιμος και για την διέστηση ο αλγόριθμος του Kruskal που έχουμε πει δεν είναι θεωρία μας, αλλά δίνει και απαντήσεις σε τέτοιου τύπου θεωρητικά θέματα. Δηλαδή ο Kruskal αυτό το οποίο κάνει είναι ότι ταξινομεί τις ακμές και βάζει τις ακμές σε αύξουσα σειρά βάρους και έπειτα επιλέγει πρώτα απ' όλα την ακμή ελαχίστου βάρους να τη βάλει στο συνδετικό δέντρο. Τέλος, ο αλγόριθμος του Dijkstra πάντα θα συμπεριλάβει μια ακμή ελαχίστου βάρους στο ελάχιστο μονοπάτι. Λάθος το ερώτημα αυτό. Είδαμε και αντιπαράδειγμα σε προηγούμενο σωστό λάθος. Και βεβαίως αυτό συμβαίνει γιατί ναι, μπορεί να έχω σε ένα μονοπάτι ένα βάρος 1 ελαχίστου βάρους σε μια ακμή, αλλά στις υπόλοιπες ακμές μπορεί να έχω τεράστια βάρη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα άλλο μονοπάτι που μπορεί να έχει μικρότερα βάρη στις ακμές του,
Παρόλα αυτά, το συνολικό βάρος του μονοπατιού να είναι 10 σε αντίθεση με το μονοπάτι που συμπεριλαμβάνει την ακμή ελαχίστου βάρους. Παρόλα αυτά, λόγω των υπολείπων ακμών του μονοπατιού, έχουμε πρόβλημα γιατί βγαίνει συνολικό βάρος μεγαλύτερο. Αυτά λοιπόν σχετικά με το ερώτημα αυτό. Για άλλη μια φορά, είδαμε έτσι παραδειγματάκια του στον πριν απλές ιδιότητες ισχύουν και στο ελάχιστο δυτικό δέντρο γενικώς. Ενώ όσον αφορά τα ελάχιστα μονοπάτια, είναι πιο περίπλοκη η δομή του αλγορίθμου, με αποτέλεσμα να μην ισχύουν τέτοιου τύπου απλές.